Ιησού Χριστού και τον άφρονα πλούσιο που ίσως λόγω της χρονικής αποστάσεως από τότε που την είπε ο Χριστός να μην μπορούμε να κατανοήσουμε το τι σημαίνει αυτή η παραβολή. Όμως δεν πάβει να έχει την δική της επικαιρότητα, όπως βεβαίως και όλη η διδασκαλία του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού θα είναι πάντοτε επίκαιρη μέχρι που θα υπάρχει αυτός ο κόσμος. Η επικαιρότητα της παραβολής βρίσκεται σε όλο τον κύκλο της ζωής μας για αυτή την παραβολή, γιατί φανερώνει τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, αλλά βεβαίως και τη σχέση του καθενός μας με τους άλλους ανθρώπους. Αφορμή για να πει ο Χριστός στην παραβολή αυτή έλαβε από το γεγονός ότι κάποιος άνθρωπος πλησίασε τον Χριστό και του είπε: «Δάσκαλε, θέλω να με βοηθήσεις, να μεσολαβήσεις, ώστε ο αδελφός μου να κάνει δίκαιη κατανομή της περιουσίας που μας άφησαν οι γονείς μας». Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το αίτημα εκείνου του ανθρώπου είναι ένα θέμα το οποίο πάντοτε το συναντούμε στη ζωή μας. Γιατί ακόμα το γνωρίζετε κι εσείς, το γνωρίζουμε όλοι μας, αδέρφια να συγκρούονται μεταξύ τους μέχρι και χειροδικίες και μέχρι και θανάτους για θέματα περιουσιακά, ποιος θα κληρονομήσει τι, ποιος θα πάρει περισσότερα, ποιος θα πάρει λιγότερα και ούτου καθεξής. Γι' αυτό είπα ότι η παραβολή αυτή του Χριστού έχει την επικαιρότητά της, γιατί δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο ζούμε σήμερα, είναι ένα πρόβλημα το οποίο βλέπετε αντιμετώπιζε η ανθρωπότητα και τότε που ο Χριστός ήταν στον κόσμο ή και νωρίτερα. Πάντοτε η σύγκρουση για τον διαμερισμό περιουσιών και ούτω καθεξής ήταν και παραμένει μέσα στην καθημερινότητα της ζωής μας. Βεβαίως ο Χριστός όταν του ζητήθηκε από τον άνθρωπο εκείνο να μεσολαβήσει για να γίνει η δίκαιη, όπως την έλεγε, κατανομή της περιουσίας, ο Χριστός του είπε μια πρόταση. «Τις με κατέστησε μεριστήν εφημάς». Δηλαδή, τι νομίζεις, του λέει, ποιος με έχει εξονομάσει, ούτω ώστε να είμαι εκείνος που θα κάνω τον καταμερισμό, τον διαμερισμό της περιουσίας. Αυτό που του λέει, σαν να του λέει, δεν είναι δουλειά δική μου. Γιατί εγώ, λέει ο Χριστός, δεν ήρθα στον κόσμο για να αρχίσω να κάνω την διανομή των περιουσιών, γιατί ο σκοπός του Χριστού στον κόσμο ήταν άλλος. Να οδηγήσει τον άνθρωπο σε ανώτερο επίπεδο αντιμετώπισης τέτοιων προβλημάτων. Όπως και σήμερα, έτσι και τότε, σήμερα μπορεί να υπάρχουν τα δικαστήρια για να γίνεται αυτό το έργο. Υπάρχουν οι δικηγόροι, υπάρχουν οι νομικοί, υπάρχουν τα δικαστήρια του κράτους. Τότε υπήρχαν οι ειδικοί άνθρωποι που ήταν ορισμένοι από τον νόμο, τον Μωσαϊκό, που έπρεπε να μεσολαβήσουν για να έρουν τέτοιες συγκρούσεις και παρεξηγήσεις μεταξύ συγγενών για την κατανομή των περιουσιών. Ως απάντηση όμως, αν και είπε ο Χριστός στον άνθρωπο εκείνο ότι δεν είναι δική μου δουλειά να κάνω την κατανομή των περιουσιών, ως απάντηση λέγω είπε την παραβολή που ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο. Κάποιος άνθρωπος πλούσιος είχε πάρα πολλά κτήματα, δηλαδή ήταν ένας μεγάλος γεωκτήμονας.
Για την περίοδο εκείνη ήταν τόσο μεγάλη η εσοδεία που είχε από τα κτήματα, που άρχισε να προβληματίζεται πώς θα μπορέσει να συγκεντρώσει όλο αυτό το εισόδημα που είχε, είτε από τη σπορά, είτε από τα δέντρα, είτε οτιδήποτε άλλο, για να μπορέσει να τα κρατήσει, όπως είπε, για χρόνια πολλά, ούτως ώστε να πει στην ψυχή του αναπαυμένος, στον εαυτό του, ψυχή τώρα έχεις πάρα πολλά αγαθά, τα οποία θα κρατήσουν για πάρα πολλά χρόνια, και τώρα από εδώ και πέρα μπορείς να λέγεις ψυχή, έχεις πολλά αγαθά αναπαύου, φάγε, πήγε, εφραίρε. Μέσα σε αυτές τις προτάσεις, μέσα σε αυτά τα τέσσερα ρήματα αναπαύου, φάγε, πήγε, εφραίρε, ορίζεται η δική του φιλοσοφία για την ζωή, που σημαίνει για τον ίδιο μια εγωιστική αντιμετώπιση, για τον εαυτό του τα έλεγε, αναπαύου, φάγε, πήγε, εφραίρε, χωρίς να λαμβάνει υπόψη κάποια πράγματα. Κάποια πράγματα τα οποία είναι δεδομένα στη ζωή μας, αλλά και κάποια πράγματα που πρέπει ο άνθρωπος να γνωρίζει και να εφαρμόζει στη ζωή του. Το πρώτο πράγμα είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να ξεφύγει από τον εγωισμό του και να δει, όπως είπα και στην αρχή εκεί, τη σχέση του, τη σχέση μας με τον Θεό. Τα υλικά αγαθά, τα οποία μας παρέχει ο Θεός, δεν πρέπει να είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να αποκόπτουμε τη σχέση μας με τον Θεό, γιατί δεν μας προσφέρουν την ασφάλεια της ζωής αυτής, όπως πίστευε εκείνος ο πλούσιος. Η ασφάλεια της ζωής μας βρίσκεται αλλού, γιατί δεν πρέπει να κοιτάμε το σήμερα, το τι έχουμε να φάμε και να πιούμε, αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε και πέρα από αυτό, γιατί αύριο μπορεί να μην υπάρχουμε, γιατί μεσολαβεί ο θάνατος. Γι' αυτό, όταν έχουμε τα αγαθά αυτά, πρέπει πρώτα-πρώτα να σκεφτούμε ποιος μας τα έδωσε και για ποιο σκοπό μας τα έδωσε. Μας τα έδωσε μόνο για την δική μας ικανοποίηση και για να πούμε στους άλλους ότι εμείς έχουμε τα αγαθά, έχουμε τον πλούτο και δεν έχουμε ανάγκη, δεν έχουμε καμία σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Γιατί πέρα από την σχέση μας με τον Θεό, πρέπει να δούμε και τη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους. Όταν ο άνθρωπος εκείνος είπε «Ψυχή, έχεις τόσα αγαθά πλέον, αναπαύει, φάγε, πήγε, φρένου», που συγκέντρωσε όλα, τότε το βράδυ εκείνο εμφανίστηκε ο Θεός και του είπε «Άφρον, άφρονα, ανόητε», το άφρον σημαίνει ανόητε. «Ταύτη την ψυχή, ταύτη την νυχτή, αυτή τη νύχτα, την ψυχή σου απαιτούσιν από σου». Αυτή τη νύχτα πλέον ζητούν να πάρουν την ψυχή σου. Όλα αυτά που ετοίμασες, σε ποιον θα ανήκουν από εδώ και πέρα. Επειδή σκέφτηκε ότι ήταν δικά του όλα. Και άρα ο Θεός του λέγει, μα δεν σκέφτηκες ένα πράγμα, ότι η ζωή μας έχει ένα τέρμα. Και μπορεί να είναι μετά από κάποια χρόνια, μπορεί να είναι μετά από λίγα χρόνια, μπορεί να είναι αύριο ή απόψε, ή οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας. Γι' αυτό πρέπει όλα αυτά, η σχέση μας με τον Θεό, η σχέση μας με τον άνθρωπο ή ακόμα και η πορεία της ζωής μας, να είναι οι άξονες, θα έλεγα, πρέπει να είναι αυτά που καθορίζουν τον τρόπο της ζωής μας μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Όταν ο Χριστός είπε βέβαια την παραβολή αυτή, αμέσως στη σκέψη των ανθρώπων που τον άκουσαν, όπως και στην δική μας σκέψη, αν διαβάσουμε λίγο
την Αγία Γραφή, ειδικά στην Παλαιά Διαθήκη, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει μια παρόμοια περίπτωση. Αλλά όμως υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση των πραγμάτων. Θα σας θυμίσω ότι όταν ο Ιωσήφ, ο γιος του Ιακώβ, είχε πουληθεί στην Αίγυπτο από τους αδελφούς του, θυμόσαστε αυτή την ιστορία, και είδε ο Φαραώ εκείνο το όνειρο με τις 7 παχές αγελάδες και τις 7 ισχνές αγελάδες και δεν μπορούσε να το ερμηνεύσει και κάλεσε τους σοφούς για να του πούνε τι σημαίνει αυτό το όνειρο και κανείς δεν μπόρεσε να του το εξηγήσει. Τότε του είπανε υπάρχει ένας Εβραίος φυλακισμένος, τον φυλάκισε ο πεδεφρής γιατί τον κατηγόρησε τάχα, τον κατηγόρησε η σύζυγος του ότι της επιτέθηκε, που ήταν ακριβώς το αντίθετο. Τότε κάλεσαν τον δίκαιο, τον Πάγκαλο Ιωσήφ και ερμήνευσε το όνειρο εκείνο λέγοντάς του ότι οι 7 παχές αγελάδες σημαίνει 7 χρόνια ευφορίας, 7 χρόνια μεγάλης ισορίας. Και οι 7 ισχνές αγελάδες σημαίνει 7 χρόνια ξηρασίας, που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει καμία παραγωγή και αν δεν λάβει τα μέτρα σου, του λέει του Φαραώ ο Ιωσήφ, τότε θα πεινάσει ο λαός σου. Τότε ο Φαραώ ανέθεσε στον Ιωσήφ, ο οποίος βλέπετε ποια είναι η ανοησία του πλούτου της παραβολής της σημερινής, το άφρον, και πώς είναι ο σόφρον Ιωσήφ, ο οποίος τότε με τη μεγάλη εφορία των 7 χρόνων έκτισε μεγάλες αποθήκες, συγκέντρωσε όλη εκείνη την εσοδεία των 7 χρόνων και με εκείνη την εσοδεία μπόρεσε να τραφεί όλος ο λαός της Αιγύπτου για την περίοδο της ξηρασίας και της μη παραγωγής οποιοδήποτε αγαθού για όλη εκείνη την περίοδο. Βλέπετε λοιπόν πως σόφρον Ιωσήφ συμπεριφέρεται όχι για τον εαυτό του, αλλά για όλο τον λαό, για να μπορέσει να τραφεί σε χρόνους δύσκολους. Ενώ ο πλούσιος είπε, ο άφρονος πλούσιος είπε, όλα αυτά είναι δικά μου, ξέρετε, είναι δικά μου, εγώ θα φάω, θα πιω, θα αναπαυθώ και δεν έχω ανάγκη κανένα. Αυτές είναι οι δύο αντίθετες περιπτώσεις. Ο Χριστός είπε και μια άλλη μικρή παραβολή που μας ερμηνεύει, θα έλεγα, και τη σημερινή παραβολή του άφρονος πλουσίου ή μας δίνει το στίγμα τι σημαίνει ο άνθρωπος να συμπεριφέρεται όταν έχει τα αγαθά του Θεού. Είπε, κοιτάξτε να δείτε, δείτε γύρω σας, σε λίγο και ευχόμεθα να έχουμε και την ευλογία του Θεού των βροχών, όταν θα βρέξει και θα αρχίσουν να βλαστάνουν τα διάφορα λουλούδια στους κάμπους και στους αγρούς και παντού. Κοιτάξτε, λέγει ο Χριστός, τα κρίνα που είναι γύρω μας. Ούτε νοιάζονται για το αύριο, ούτε οτιδήποτε, γιατί ο Θεός βρέχει και αυξάνουν τα κρίνα. Ή αν δείτε τα πετεινά του ουρανού, τα πουλιά, δεν σκέφτονται το τι θα γίνει αύριο, γιατί σίγουρα ο Θεός τρέφει αυτά τα πουλιά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πίσω από όλα υπάρχει η πρόνοια του Θεού. Σε αυτή την πρόνοια πρέπει να στηρίζουμε εμείς την ασφάλειά μας και όχι σε οτιδήποτε άλλο. Ευχόμεθα βέβαια σε αυτή την δύσκολη περίοδο που διερχόμαστε σαν τόπος λόγω της οικονομικής κρίσεως που μπορεί να συγκριθεί
για παράδειγμα με τους ισχνούς χρόνους, τους άπραχους χρόνους, 7 χρόνους της Αιγύπτου, ευχόμεθα ότι η πρόνοια του Θεού θα βοηθήσει όλους τους συνανθρώπους μας οι οποίοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση, γιατί πάντοτε πρέπει να πιστεύουμε στην πρόνοια του Θεού. Βεβαίως έχουμε και εμείς το καθήκον όσοι μπορούμε και όσο μπορούμε, ο καθένας μας να βοηθούμε τους συνανθρώπους μας και όχι να καρπωνόμαστε μόνοι μας τα αγαθά, γιατί θα μας ζητηθεί λόγος. Άφρον, όταν σου έδωσα αυτά τα αγαθά, δεν στα έδωσα μόνο για σένα, αλλά για να γίνεις εκείνος ο διαχειριστής, ο δίκαιος. Όταν ο Μέγας Βασίλειος ερμήνευε αυτή την παραβολή του άφρονος πλουσίου και αντιμετώπισε τότε ο Μέγας Βασίλειος μια περίοδο ξηρασίας και πείνας, απευθυνόμενος σε πλουσίους της εποχής του, τους έλεγε: άφρονες, τους λέγει, αυτά που έχεις στις αποθήκες δεν είναι δικά σου. Σου τα έδωσε ο Θεός για να βοηθήσεις τους ανθρώπους τους άλλους. Γι' αυτό μην είστε εγωιστές, τους έλεγε, αλλά πρέπει αυτά να τα διαχειριστείτε με σωστό τρόπο. Μάλιστα, είπε και μια συμβουλή η οποία μπορεί να εφαρμόζεται ακόμα και στη σύγχρονη οικονομία. Δεν πρέπει, λέει, να κρατάμε την οικονομία χωρίς να υπάρχει κίνηση, γιατί αν δεν υπάρχει κίνηση της οικονομίας, τους λέγει, τότε δεν υπάρχει περαιτέρω παραγωγή. Γι' αυτό το λόγο αυτή η παραβολή του Χριστού, παρά το ότι μας φαίνεται λίγο παράξενη, εντούτοις βλέπετε ποιες διαστάσεις μπορεί να έχει στη ζωή μας. Επομένως, η ελπίδα μας και το στήριγμα μας και η βεβαιότητα της ζωής μας είναι πάντοτε η πρόνοια του Θεού, την οποία πρέπει να επικαλούμαστε πάντοτε. Αμήν. Όπως είπε το τράπεζο, πάντοτε φυλακόμενο.